να κάνουν σε αυτό, γιατί μερικοί εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς, ουρανίε, αγάπη, πνεύμας, θεία, ο Παναγού παρών και τα πάντα πληρών, ο Σαββός των αγαθών και της ζωής και ο Υιός, ευδέλφης κύρνος ημιμήν και κατάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέντα ψυχάς ημών. Αμήν. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των χριστιανών που είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, όχι όλων βέβαια, γιατί υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, πολύ μικρό ποσοστό, που εξαιρείται προς το καλό. Ένα μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο, αρκετά μεγάλο, άνω του 90%, δεν έχει καμία επαφή με τα Άγια και Ιερά Κείμενα, με τα Άγια Βιβλία της Εκκλησίας, με τον νόμο του Θεού. Και πώς είναι δυνατόν κανείς να ζει χωρίς να έχει μπροστά του να μελετάει το νόμο του Κυρίου. Είχα συζήτηση τις προάλλες με ένα επιστήμονα στο είδος του, σπουδαγμένο που λέει ο λαός. Του υπέβαλα, κάναμε διάλογο και τον ρώτησα το εξής: μπορεί εγώ να είμαι, παραδείγματος χάρη, φαρμακοποιός, όπως είσαι εσύ? Όχι, γιατί δεν απασχοληθεί καθόλου με το αντικείμενο αυτό. Και επομένως δεν έχω γνώμη καμία γύρω από το αντικείμενο που εσύ γνωρίζεις επειδή έχεις σπουδάσει. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι? Έτσι είναι, μου λέει. Μου εκφράζεις γνώμη σε θέματα που εγώ είχα ασχοληθεί και υπέβαλα και το ερώτημα. Μελετάς καθόλου, ανοίγεις την Αγία Γραφή? Όχι. Να μην πάω παραπέρα πόσο εκκλησιάζεσαι, και εκεί θα είναι αρνητική απάντηση, τη γνωρίζω εκ των προτέρων. Απορώ πώς μου διατυπώνεις γνώμη. Η γνώμη δεν διατυπώνεται σε πράγματα που δεν ανοίγεις βιβλίο να δεις ή δεν έκανες κάποια πράξη. Γιατί στο είδος σου έκανες πρακτική εφαρμογή για να ασχοληθείς. Δεν σου δίνεται τόσο εύκολα η άδεια. Παρά τα αυτά δεν μπορείς, γιατί δεν υπάρχει η βούληση να σου πει έχεις, παρότι είπε έχεις δίκιο, εντούτοις είμαι χριστιανός. Είσαι, αλλά δεν κάνεις καμιά καλλιέργεια γύρω από το είδος αυτό. Δεν στο αρνείται κανείς. Αυτή την εισαγωγή την κάνω γιατί δυστυχώς σαν εκείνη τη μονάδα,
ανέφερα είναι γύρω στα 90% χριστιανοί, ονόματι Ορθόδοξοι. Περί την Αγία Γραφή, το Χριστό, τα Ιερά Βιβλία και την Εκκλησία βρίσκονται στην άγνοια. Τα έχουν αμπαρωμένα, αφού άλλωστε έχουν εκδώσει και πιστοποιητικό με σφραγίδα και υπογραφή ότι είμαι ο καλύτερος χριστιανός. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει. Ο προφήτης Δαβίδ, που είναι ο κατεξοχήν προφήτης του Ιερού Νόμου, γιατί μέσα στο ψαλτήρι γίνεται παρέλαση. Μιλάει για τον Νόμο του Θεού με αφάνταστη γλύκα. Αναφέρει σε κάποια σημεία υπέρ μέλη, περισσότερο από το μέλι είναι γλυκύτερος ο νόμος σου, λέει. Τώρα για να μπορούσουμε, καλώς τον κύριο Βλάχο, καλώς τον, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε, ρωτούσα μια φορά τη γερόντισσα πάνω, κάτι έλεγα για τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης, τη ρωτούσα. Κάτι που είχα διαβάσει και μου άρεσε πολύ. Και μου λέει, κύριε Αδάμ, είναι οι Άγιοι όταν ζούσαν, είχαν πλήρη τα δοχεία τους χάρη τους Θείας και έγραφαν από το περίσευμά τους, που αυτό και εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δηλαδή εμείς που διαβάζουμε το περίσευμα και γερόντισαμε αυτό το ή αυτό είπε, είναι δύσκολο να καταλάβουμε, γιατί είναι βιώματα των Αγίων και δεν είναι βιώματα δικά μας. Και ο Δαβίδ, και εδώ θέλω να καταλήξω, που υπήρξε προφήτης για τον νόμο του Κυρίου, λέει ότι είναι από το μέλι ο νόμος του Κυρίου ανώτερο, γλυκύτερος ο νόμος του. Θα αναγνώσω ένα κομματάκι μικρό για να δούμε τι χάνουμε όταν δεν ασχολούμεθα καθόλου με τον νόμο του Κυρίου. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμμωμος. Το συζητάγαμε και πάνω, στη Βηθλέμ. Ποιο βιβλίο είναι? Ψαλτήρι. Από το Ψαλτήρι είναι, ωραία. 19ος ψαλμός. Ο νόμος του Κυρίου, άμμωμος. Άμμωμος είναι αυτός που δεν έχει καμιά μορφή, κανένα μόμο, καμιά κατηγορία. Ο αψεγάδιαστος, ο εντελώς αγνός. Και συνεχίζει, αυτός ο νόμος που είναι άμμωμος επιστρέφει ψυχάς. Απλά ασχολείσαι με αγαθή προαίρεση μελετώντας τον νόμο του Κυρίου, έχει τη δύναμη ο νόμος αυτός που μελετάς, ώστε να σε μεταστρέψει από το κακό στο καλό. Επιστρέφει ψυχάς από το κακό στο καλό, τις γυρίζει εκεί που πρέπει να είναι. Η μαρτυρία του Κυρίου, λέει παρακάτω, κάτι ανάλογο με τον νόμο είναι, είναι διδαχή, είναι το κήρυγμα, και αυτός, και αυτό, και αυτά νόμος είναι. Πιστή, ότι δηλαδή ο Κύριος διατυπώνει στον νόμο του, είναι διδασκαλία,
Είναι μαρτυρία. Είναι μαρτυρία και λέγει. Είναι πιστή. Δηλαδή αξιόπιστη. Δεν χωράει να εκφράσουμε δυσπιστία του Κυρίου τη διδαχή, στη μαρτυρία του Κυρίου. Είναι αξιόπιστη, είναι αληθής, αυτό σημαίνει. Και συμπληρώνει, σοφίζουσα νήπια. Το προσέχετε, σοφίζουσα νήπια. Δεν εννοεί τα μωρά που είναι μικρά και πάνε άτα άτα και μαθαίνουν να μιλάνε και τα κάνει πιο γνωστικά. Για τα άλλα μωρά μιλάει. Εκείνα που τα ξέρουν όλα χωρίς να διαβάσουν τίποτα. Μιλάγαμε προηγουμένως. Για εκείνους που δεν έχουν ασχοληθεί με τον νόμο, που ασχολούνται με την αμαρτία, έχουν επίδοση και βραβεία αμαρτίας, σαν την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Σαν τον Ματθαίο το Τελώνη, που άφησε, του είπε έλα μαζί μου και τον ακολούθησε. Ο πανσόφους τους αλλιείς, αναδείξας αγράμματοι, νήπια ήσαν οι μαθητές, ήταν ηλικιωμένοι, αλλά ήσαν νήπια. Αυτά τα νήπια σοφίζει η μαρτυρία του Κυρίου, η διδαχή του Κυρίου. Όταν πλησιάζει κανείς το νόμο του Κυρίου προσεκτικά, με όλη την καλή θέληση, μόνο με καλή θέληση παίρνουμε και από την Εκκλησία και από το Ευαγγέλιο και από το Ψαλτήρι και από τα Άγια Βιβλία. Δεν έχουμε καλή θέληση. Και σε μια σύνδεση ακόμη που γίνεται, όταν εμείς είμαστε καλοπροαίρετοι, όσο κακοπροαίρετος ήταν ο άλλος και προσεκτικοί, θα πάρει. Δεν θα πάρει τόσο όσο θα έπαιρνε ήταν εκείνος καλοπροαίρετος. Είναι λοιπόν η μαρτυρία του Κυρίου αξιόπιστη και έχει τη δύναμη να σοφίζει αυτούς που είναι νήπια πνευματικά. Κάπου λέει ο Απόστολος Παύλος σε μια επιστολή, στους Κορινθίους το λέει, σε αυτούς που μέσα από το σύνολο της Εκκλησίας Κορίνθου, στην Αποστολική εποχή, παρουσιάστηκε ένα Κορίνθιος, διέπραξε το αμάρτημα που γνωρίζουμε, ένα αμάρτημα μεγάλο, και λέει, τι κάνετε, δεν κλάψατε, λέει, για εκείνον, λέει, που αμάρτησε. Και παρουσιάζεστε το φαινόμενο, λέει, ενώ θα πρέπει να είστε άνδρες, να θέλετε να σας ταΐσω γάλα πάλι, να είστε νήπια. Είναι νήπια λοιπόν, νήπιο είναι κανείς, ας είναι και γέρον σε σχέση με τα θεία, εφόσον έχει άγνοια γύρω από τα θεία. Είναι νήπιο σε νηπιώδη κατάσταση. Και το νήπιο είναι νήπιο γιατί δεν μπορεί, δεν έχει νου να σκεφτεί, να καταλάβει τι κάνουν οι μεγάλοι. Έτσι και αυτοί που δεν ασχολούνται με τα θεία, είναι νήπια, δεν μπορούν να κατανοήσουν πώς είναι αυτά που μελετούν, αυτοί που μελετούν τις γραφές, που εκκλησιάζονται, που έχουν έργο αγαθό και αρετές, δεν το καταλαβούν. Γι' αυτό και λένε, αυτό που λέει ο Άγιος Αντώνιος, άστον αυτόν να είναι τρελός, του την έχει δώσει. Το νήπιο δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, Πάτερ άφεσε αυτής. Ουγαλίδαση, τι ποιούσι. Πάτερ άφεσε αυτής. Η μαρτυρία λοιπόν του Κυρίου κάνει σοφούς τους καλοπροαίρετους που τη δέχονται. Τα δικαιώματα του Κυρίου είναι θέα. Τα δικαιώματα. Εδώ είναι μεν εντολή Κυρίου το δικαίωμα, αλλά κοιτάξτε,
Λέει ο Κύριος σε ένα σημείο, μην νομίζετε ότι εγώ θα είμαι ο κριτής σας στη Δευτέρα Παρουσία, αλλά λέγει ο λόγος, ο αιμός κρινεί ημάς. Δηλαδή αυτά που εγώ σας έχω διδάξει, τους λόγους μου και τους ακούσατε εσείς, εφόσον τους εφαρμόσατε, αυτός ο λόγος που πήρατε σε σας πόρο μέσα θα είναι ο κριτής σας. Και αυτό και λέει, δεν θα χρειαστεί να γίνει δίκη Δευτέρα Παρουσία, αυτομάτως, δεξιά και αριστερά. Τα ερήφια από τα πρόβατα. Εν ρηπεί οφθαλμού. Την κρίση θα την κάνει από μονάχη μας. Γιατί τα δικαιώματα του Κυρίου είναι ευθέα. Σου λένε, τράβα ίσα την οδό, την ευθεία. Έτσι και κάνει στραβά, σου φωνάζει από μέσα αυτό που έχεις ακούσει ή έχεις διαβάσει. Όχι, έτσι θα πας. Αυτή είναι, αυτός είναι ο ευθύς δρόμος. Τα δικαιώματα του Κυρίου, δηλαδή τα κριτήρια που ο νόμος δίνει, είναι ευθεία. Και συμπληρώνει, εφραίνοντα καρδία. Μου θυμίζει αυτή η έκφραση, το εφραίνουν του λόγου του Κυρίου τα δικαιώματα, την καρδιά λέει. Αλλού λέει, ίνος εφραίνει η καρδία ανθρώπου, αλλά εκεί πρόκειται για τον ίνο που πίνουμε και εφραίνει την καρδία της αρχική. Ενώ εδώ είναι και άλλη καρδία, πιο βαθιά ακόμα, για αυτή που λέει ο Δαβίδ, άνθρωπος και καρδία βαθία. Η καρδιά του ανθρώπου είναι βαθιά. Τα κύματά της, το περιεχόμενό της, μόνον ο Θεός το γνωρίζει, στο βάθος εξ ολοκλήρου. Τη δική μας καρδιά εμείς γνωρίζουμε μόνο τα κτυπητά. Κάτι ψηλά μας φεύγουνε. Κάτι ψηλά μας φεύγουνε. Γι' αυτό και λένε οι πατέρες, προσέξτε τα ψηλά, γιατί δεν τα καταλαβαίνω και αυτά θα μας κολλάσουν, λένε οι πατέρες. Όμως λέγει, στην καρδιά περνάνε του Κυρίου τα δικαιώματα, μέσα, μυστήριο η καρδιά του ανθρώπου. Πολύ μυστήριο η καρδιά του ανθρώπου. Εκεί στην καρδιά του ανθρώπου τελεσιουργούνται και θεία λειτουργία γίνεται και κήρυγμα γίνεται στην καρδιά του ανθρώπου. Και θέατρο γίνεται, ιερό θέατρο ή κακό θέατρο, ανάλογα, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Εκεί αποτυπώνεται. Να το καταλάβουμε. Ω ανόητη και βραδίστη καρδία, λέει ο Κύριος στο Κλεόπα και στο Λουκά, τα πηγαίναν στον δρόμο. Που του είπε, που εκεί εκφράσανε την απορία και λέει, μα δεν είδες ότι τι έγινε στα Ιεροσόλυμα, σταυρώσανε τον Χριστό και ήταν ο Κύριος ο ίδιος, και τους λέγει, πόσο βραδείς, αργοκίνητη πνευματικά στέκει η καρδιά σας. Αργοκίνητη η καρδιά, όχι η καρδιά που μας κυμφορεί το αίμα, η άλλη καρδιά. Και ο Δαβίδ λέει, ο άνθρωπος και καρδία βαθία. Και η καρδιά είναι βαθιά. Επομένως, σε αυτήν, και αλίμονο να μην πηγαίναν σε αυτήν την καρδιά, τα δικαιώματα του Κυρίου να δίνουν δύναμη, και η χάρη του Κυρίου, το Άγιο Πνεύμα, εκεί περνάει, στην καρδιά μέσα περνάει. Κοιτάξτε να δείτε,
σε ό,τι πνευματικό κάνουμε, ό,τι πνευματικό κάνουμε, επειδή ο νους μας δεν έχει την αντοχή να το σηκώσει, καμιά αντοχή δεν έχει, ένα πολύ μικρό μέρος ο νους θα το καταλάβει. Η κατανόηση γίνεται μες στην καρδιά. Η κατανόηση, όσο είναι δυνατόν από ανθρώπινη πλευρά και από τη Θεία Αρρωγή, γίνεται μες στην καρδιά. Γι' αυτό κάποιες στιγμές σκληρές ή μεγάλης χαράς λέμε, δεν κατάλαβα πως το σήκωσε το βάρος. Γιατί όλη η δύναμη και του Λόγου του Θεού και της Χάριτος και του Αγαθού περνάει όχι στο μυαλό. Η καρδιά φιλτράρει το μυαλό. Λέει ο Παΐσιος ένα πολύ ωραίο. Λέει, Κύριε, δεν αγαπάω. Λέει, για να αγαπάς θα ξεκινήσεις από το μυαλό, θα τρυπάς, λέει, την καρδιά από το μυαλό μέσα, θα ξεκινάει το Κύριος δεν λέει σώρμε. Δώσε μου να αγαπάω τώρα αυτό. Κύριος δεν λέει σώρμε. Θα περνάνε τα βέλη, λέει, της προσευχής μέσα περί αγάπης που θα κάνεις, θα πάνε στην καρδιά και μετά θα φιλτράει το μυαλό και θα πηγαίνεις δεξιά τότε. Δεν πήγες αριστερά. Θα είσαι σε καλή πνευματική κατάσταση. Ο φόβος του Κυρίου είναι αγνός. Ο φόβος δεν μιλάει για φόβο σαν εκείνο που εμείς έχουμε στο μυαλό μας, που βλέπουμε κάτι και φοβόμαστε. Όχι. Μιλάει για το φόβο που είχε ο Άγιος Αντώνιος απέναντι του Κυρίου. Ο Άγιος Αντώνιος δεν φοβόταν τον Κύριο, γιατί ήταν πλήρης αγάπης. Δηλαδή η καρδιά του ήταν γεμάτη αγάπη. Και λέει, η αγάπη, αυτό τον κοσμικό φόβο που έχουμε εμείς, τον πετάει έξω. Έξω βάλει τον φόβο η αγάπη. Ο Άγιος Αντώνιος λέει ότι φόβος Κυρίου σημαίνει άπειρο σεβασμός και άπειρη αγάπη. Γι' αυτό και λέει, ο φόβος του Κυρίου είναι αγνός. Στίγμα δεν έχει επάνω ο φόβος του Κυρίου και σημειώνει. Και γι' αυτό το λόγο μιλήσαμε για άπειρη αγάπη, γιατί λέει παραπέρα, διαμένων εις αιώνα αιώνος. Δεν σβήνει ποτέ ο αγνός φόβος του Κυρίου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Άμα βάλουμε το φόβο από μια μεριά, φόβος Κυρίου από τη μία, ίσον αγάπη από την άλλη. Αγάπη. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, πίστης, ελπής, αγάπη. Έχει τις τρεις αυτές αρετές. Πίστης, ελπής, αγάπη. Την πίστη την έχουμε ανάγκη τώρα που ζούμε. Γιατί τον Κύριο δεν τον βλέπουμε, την Αγία Τριάδα δεν τη βλέπουμε, τους Αγίους δεν τους βλέπουμε, τον Παράδεισο δεν τον βλέπουμε. Πιστεύουμε όμως ότι και ελπίζουμε ότι θα πάμε στον Παράδεισο. Όμως μόλις πατήσουμε το πόδι στον Παράδεισο δεν μας χρειάζεται ούτε η πίστη, ούτε η ελπίδα. Μόνο η αγάπη. Να μας αγκαλιάσει η αγάπη του Θεού και μέσα στην αγάπη θα ζούμε. Γι' αυτό λέει, η αγάπη μένει στον αιώνα του αιώνος. Και αυτό λοιπόν λέει, ο αγνός φόβος του Κυρίου, που σημαίνει και αγάπη, μένει στον αιώνα του αιώνος. Δηλαδή, πάντοτε. Τα κρίματα του Κυρίου αληθινά, οι κρίσεις του Κυρίου, ο τρόπος που κρίνει ο Κύριος, είναι αληθινός. Δεν υπάρχει ψεγάδι στην κρίση του Κυρίου. Και πάντα δίκαια. Και εδώ συμπληρώνει ο Δαβίδ για όλα τα παραπάνω. Επιθυμητά, τα επιθυμώ, λέει ο Δαβίδ, υπέρ χρυσίων,
όχι σαν το χρυσάφι, περισσότερο, παραπάνω από το χρυσάφι. Πώς θα μην ήταν Άγιος. Ήταν βασιλιάς και φόραγε ράκι όταν ήταν μόνος του. Γι' αυτό ήταν, γι' αυτό ήταν και προφήτης και νομοθέτης και απ' όλα ήταν. Λοιπόν, υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν. Και όσο πολύτιμους λίθους να έχεις, και σμαράγδρα και μελάνδια και ό,τι θέλετε και, και διαμάντια και οτιδήποτε, πάνω από όλα αυτά, όλα τα παραπάνω, επιθυμητά όλα τα παραπάνω και γλυκύτερα, υπέρ μέλι και κυρίων. Του μελιού το κυρίθρα. Κυρίθρα. Ναι. Και να κλείσουμε αυτή την παράγραφο. Και γάρο δούλο σου, βάζει σφραγίδα. Και γάρο δούλο σου, Δαβίδ, φυλάσσει αυτά. Όσα Κύριε σου είπα, ποιος μπορεί να το πει το πράγμα. Ο Απόστολος Παύλος λέει, μπορεί να καυχηθεί κανείς ότι εφάρμοσε στο τέλειο το νόμο του Κυρίου. Ουδής καθαρός απορρίπου. Ουδής καθαρός απορρίπου. Και εδώ λέει ο Δαβίδ, και γάρο δούλο σου φυλάσσει αυτά, Κύριε, με σιγουριά, πόσα σου είπα παραπάνω, τα λες στον Κύριο, τα φυλάω, τα τηρώ. Και τι λέει παραπέρα, εν το φυλάσσιν αυτά, και εφόσον φυλάω αυτά, ανταπόδοσης πολύ. Και Κύριος πώς το λέει αυτή την ανταπόδοση. Εκατονταπλασίωνα λείψετε, λέει. Θα λάβει εκατονταπλάσιο. Ούτε 10 ούτε 20. Εκατονταπλάσιο. Και ξέρετε τι σημαίνει εκατονταπλάσιο. Δεν μπορούμε να βρεθεί μαθηματικό μυαλό να μας πει πόσος είναι ο αριθμός των εκατονταπλάσιων. Αυτό που εκφράζει ο Θεός, που είναι ο Κύριος. Γιατί εκατονταπλάσια είναι ανθρώπινη έκφραση. Αλλά του Θεού ο λόγος εκατοπλάσια δεν μεθιέται με κανένα τρόπο. Θα λάβει λέει εκατονταπλάσια. Οι Άγιοι, απαξάπατες οι Άγιοι, εφύλασαν τον νόμο του Κυρίου. Και τον εφύλασαν σύμφωνα με αυτό που λέει ο Δαβίδης στο πρώτο ψαλμό, γιατί τον είχαν σε μελέτη μέρα και νύχτα. Και στην προσευχή, βλέπετε, πάμε στο μοναστήρι, δεν απολείπει το ψαλτήρι. Το ψαλτήρι διαβάζεται, δύο καθισματά το 24ωρο διαβάζουν. Δεν ξέρω πόσα διαβάζουν, αλλά όλο 24ωρο διαβάζουν. Γιατί εμείς δεν έχουμε τη συνείδηση πόσο είναι το μέγεθος από μελέτη που θα κάνουμε στο ψαλτήρι ή στη Καινή Διαθήκη στο Ευαγγέλιο ή από τα τροπάρια που ακούμε. Διάβαζα ένα βιβλίο του πατρός, τώρα δεν θυμάμαι το Δημήτριο το λένε, Αναγνωστόπουλος. Ναι. Λέει, μου ήρθε ένας, δεν ξέρω αν σας το έχω πει, και μου λέει, θέλω να μου πεις τι προσευχή να κάνω. Το θυμήθηκα από τα τροπάρια που λέμε τώρα, έτσι, γι' αυτό το θυμήθηκα. Αλλά δεν θα μου πεις να κάνω αυτό το Κύριος Χριστέ Λεϊσόν, δεν το μπορώ. Είναι αλήθεια ότι ας ξεκινήσει κάποιος να κάνει Κύριο Στελεσόμε, να δει πόση βρωμιά θα αρχίσει να του περνάει από το μυαλό. Όλη η βρωμιά που έχει περάσει στη ζωή του, τη φέρνει ο διάβολος την ώρα εκείνη που κάνει το Κύριο Στελεσόμε. Δεν αφήνει κανέναν όταν κάνει το Κύριο Στελεσόμε. Λοιπόν λέει,
Καλά, του λέει, πώς μου ήρθε στο μυαλό και του λέω, θα λες τροπάρια. Πού είναι τα βρώτα τροπάρια? Θα πάρεις το ρολόγιο, λέει, που έχει εκκλησία του και θα τα λες. Άρχισε λοιπόν να λέει, ένα τροπάριο, άλλο τροπάριο, άλλο τροπάριο, άλλο τροπάριο. Δεν το σταμάτησε. Κάποια μέρα βλέπει μια ομάδα από Αγίους, ζωντανά μπροστά του, που τους έλεγε τροπάρια. Και σηκώθηκε, λέει, και ήρθε μετά από το γεγονός αυτό και μου λέει, αυτό και αυτό μου συνέβη. Και δεν μου είχε ξανασυμβεί. Τι λες, να είναι καθημερινή. Αυτή, λέει, η παρουσία των Αγίων. Μια φορά γίνεται και ας δώσουν δύναμη, λέει, οι Άγιοι. Θέλω να πω ότι δεν μας αφήνουν οι Άγιοι όταν λέμε τα τροπάριά τους. Είναι παρόντες. Μας ενισχύουν και μας δυναμώνουν. Και αόρατα, γιατί δεν αντέχουμε στη θέα. Πώς θα το κάνουμε, κύριε Μάμα? Είναι ουράνια τα όντα αυτά, οι Άγιοι, και εμείς είμαστε επίγειοι. Και μάλιστα, τι επίγειοι, έτσι τουλάχιστον. Λοιπόν, ο νόμος του Κυρίου είναι με δύναμη, είναι αγνός, είναι δυνατός, μπορεί να μας ενισχύσει και να πορευόμαστε στη ζωή μας. Για να έρθω, και τώρα θα έρθω για λίγο, γιατί με τον νόμο του Κυρίου πορεύονταν και φτάσαν σε σημεία που εμείς λέμε πώς άντεξε αυτός ο Άγιος αυτό το μαρτύριο ή τόσα μαρτύρια. Μόνοι μας δεν αντέχουμε ούτε ένα βήχα που έχουμε, ούτε ένα συνάχι. Πώς θα μου περάσει, λέμε. Λέει ο Χρυσόστομος ένα ωραίο, έχεις πυρετό, καίγεσαι στο πυρετό, λέει ο Χρυσόστομος. Και λες, ω Παναγία μου, κόλαση είναι, πότε, σε όσα είναι τρεις ημέρες και εσύ νομίζεις πως περνάς ένα μήνα μες στο πυρετό γιατί καίγεσαι. Και εκεί καταλαβαίνεις την κόλαση καλά στον πυρετό, λέει. Φαντάσου οι Άγιοι που τράβηξαν μια μέρα, δύο, ένα μήνα, όπως ο Παύλος, μια ζωή στο μαρτύριο, πώς αντέχονται αυτά. Με την αόρατη και μυστική δύναμη που έπαιρναν, που αντλούσαν από τον νόμο του Κυρίου, από την προσευχή που είναι εφαρμογή του νόμου του Κυρίου και από ό,τι άλλο έκαναν πνευματικό. Έτσι αντί τη δύναμη, είναι αόρατη και μυστική. Εντελώς αόρατη, εντελώς μυστική, περνάει στα αόρατα μέσα της ψυχής μας, στη καρδιά μας και την ψυχή και τα ποτίζει. Γι' αυτό λέει και ο Δαβίδ. Μελετάς το νόμο του Κυρίου. Κοίταξε στην όχθη του ποταμού, πρώτο ποδοσάλμο, στην όχθη του ποταμού. Και έστε λέει, ως το δέντρον το πεβιτευμένον, παρά τας διεξόδους των υδάτων. Είναι σαν το δέντρο, αυτό που μελετάει το νόμο του Κυρίου. Σαν το δέντρο που είναι φυτεμένο στην όχθη του ποταμού. Και συμπληρώνει, αυτό το δέντρο, αυτού νου του δέντρου, το φύλλον ουκ απορρίζεται. Δεν πέφτει, και αν πέσει και το πράσινο, πράσινο πάντοτε. Πέφτει το άχρηστο, το πράσινο, το ακμαίο, το δυνατό πράσινο, του μένει, του δέντρου. Έτσι είναι, λέει, και μελετάει το νόμο του Κυρίου. Δέντρι φυτεμένο στη διέξοδο, στην όχθη του ποταμού. Η καρδιά του είναι πάντα θαλερή. Πάντα ακμαία, πάντα δυνατή, γιατί περνάει ο νόμος του Κυρίου μέσα. Οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας ήσαν πάντα δυνατοί, γιατί πάντα είχαν τον Κύριο μπροστά στα μάτια τους, είτε τον ίδιο, όπως ο Παύλος τον έβλεπε τον Κύριο. Του λέει, εδώ είμαι, θα πας και εκεί, με οποιοδήποτε κόστος. Θα κηρύξεις
και μη φοβηθείς, εγώ είμαι μαζί σου. Εμάς που έχουμε λίγο από αυτόν το φόβο τον αγνό, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε, πώς θα το κάνουμε και το πράγμα, να το αργηθούμε. Τι μας οδηγεί εδώ μέσα? Η αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου, που είπαμε είναι και φόβος μαζί, σεβασμός δηλαδή. Μας οδηγεί εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν αυτό που ανδρούμε, είναι και η δύναμή μας, όχι μόνο εδώ, και στην εκκλησία μέσα. Εκεί αν δεν γίνεται το μυστήριο το μεγάλο, εκεί γίνονται οι αλλοιώσεις εσωτερικά. Αν είχαμε να δούμε φακό, λέει ο Άγιος Πρόκλος και ποιος Άγιος, ο Χρυσόστομος ήταν, ναι, που γιόρταζε προχθές. Mm. Ναι. Έβλεπε, λέει, ο Άγιος Πρόκλος τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να του λέει στο αυτί ο Απόστολος Παύλος την ώρα της λειτουργίας. Την ώρα της λειτουργίας, και αυτό σας το θυμίζω. Το έβλεπε όμως ο Άγιος τον Άγιο, ο μαθητής, το δάσκαλο, τον Άγιο Χρυσόστομο, και τον Άγιο Απόστολο Παύλο μαζί να του λέει την ώρα της λειτουργίας σωστά αυτά που έγραψα. Ο Απόστολος Παύλος του λέει του Ιερού Στόμου, μου τα εξήγησες και τα έχουμε γραμμένα. Σωστά. Αυτές οι αλλοιώσεις, αυτά τα εξαιρετικά θαύματα γίνονται μες στον χώρο της Εκκλησίας. Και προσέξτε, ο Άγιος Πρόκλος είχε καθαρά τα μάτια. Όχι αυτά. Και αυτά. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος. Καθάρισε το έσωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος. Λέει, υποκριτές, παρουσιάζεστε ότι είστε γεμάτοι φόβο Θεού και κάνετε έσχη, λέει, στους Εβραίους. Καθαρίστε το ποτήρι από τη μέσα, το απ' έξω το είναι ωραίο, αλλά το μέσα βρωμάει. Καθαρίστε το. Ο Άγιος Πρόκλος είχε και το μέσα και το έξω καθαρό. Και έβλεπε τον Άγιο Ιωάννη, τον Χρυσόστομο, να έχει συνεργασία με τον Απόστολο Παύλο. Αυτή η συνεργασία δεν είναι προνόμιο, δεν ήταν προνόμιο των Αγίων τότε, των τότε, όλων μας. Μυστικά, αόρατα, συμβαίνει. Σε μια επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι στην καρδιά των χριστιανών, των πιστών, γιατί την έστειλε σε χριστιανούς την επιστολή, τελεσιουργείται Θεία Λειτουργία μυστικά. Γίνεται Θεία Λειτουργία μυστικά. Από ποιον, ναι, παρακαλώ. Βέβαια και σε εμάς μια συμμετοχή έχουμε, αλλά από τον Κύριο, από τους Αγγέλους, από τους Αγίους. Έτσι είναι. Πώς είναι εκείνος ο Αγίος στα καλά καθούμενα? Είναι ορατή τη στιγμή που ο Κύριος παραχωρεί. Είναι ορατή. Παλαιότερα που ήταν αγνές οι ψυχές, ήμουνα 25 χρονών. Παρπαγιώργη, στην προφητεία των Παναγιώτης, ο Κουβαριώτης, θυμάστε, είχα πάει και παραθέρισα. Και παραθέρισα. Τότε που ήμουν παλικάρι, μαζί με μια ομάδα παιδιών, κατηγητικού σχολείου. Κάτσαμε 15 μέρες, κάτσαμε. Εκεί δεν έχουν θάψει, νομίζω, τον έχουν θάψει και πάνω τώρα. Τον έχουν θάψει και πάνω. Γίνεται. Λοιπόν, εδώ Παρπαγιώργη του λέω, σε παρακαλώ, πες μου, είδες καμιά φορά το προφητεία? Ήρθε και με ξύμισε να τον άφησε το πεντήλι. Ήταν απλές ψυχές. Απλές ψυχές. Που σημαίνει ότι ο προφήτης, όπου ο Κύριος εντέλεται, πηγαίνει. Δεν έχει αποστάσεις. Λέει ο πατέρ Παΐσιος, το γράφει ένα από τα βιβλία του, το διάβαζα. Η απόσταση είναι για μας. Για τους Αγίους τους παραχωρεί ο Κύριος ένα είδος παρουσίας αυτόματης. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Έτσι είναι. Ο πατέρ Παΐσιος πάλι λέει, όταν ερχόσουν στον δρόμο με ένα παλικάρι,
Εκεί λέει που ερχόσαι να σου πετάθηκε ένα φίδι και πήρε πέρα να το χτυπήσει. Γιατί του κακόμοιρο να το χτυπήσει, του λέει. Άμα το πήρε, δεν σε πήραζε, του λέει. Του λέει, τον έβλεπε. Θέλω να πω, τον έβλεπε. Και ένα σκοροπιώτη από εδώ, Θεό χωρέστονε, που ήταν πολύ περίεργο, του έλεγε γέροντα, ήταν και αψή. Θεό χωρέστονε. Τον είχε κάνει καλά από καρκίνο. Λέει, γέροντα, πες μου. Πώς βλέπεις πίσω από το ντουβάρι. Εδώ είναι λίγο αστείο. Ήταν, πώς θα πω, κομικός άνθρωπος. Ζήτησα να τα πει ο γιος πώς βλέπει. Είναι δυνατόν αυτά να λέγονται. Αλλά έχει την περιέργεια. Καταλάβεις τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, όλα όσα αναφέρουμε παραδείγματα έχουν σαν βάση την εφαρμογή του νόμου του Κυρίου. Χωρίς την εφαρμογή του νόμου δεν θα μυρίσεις ποτέ Χριστό, ποτέ. Και μια απλή ματιά στο νόμο του Κυρίου σε αφήνει τα αποτυπώματα επάνω. Αμέσως. Διάβαζα το πρωί, λέει, και εκεί διαδίκη. Το έχουμε διαβάσει, εγώ τουλάχιστον 76 χρονών, άντε 150 φορές 200. Το κομμάτι εκείνο που λέγεται το παράγειτο, που τον βάλαμε από τα κεραμίδια και είπε «Σου συγχωράω τις αμαρτίες». Ο Κύριος έβλεπε μέσα, δεν έβλεπε απ' έξω. Και είπαν οι Εβραίοι, το ξέρετε πολύ καλά, τι είναι αυτός που συγχωράει αμαρτίες. Και τους λέει «Αυτό που έχετε στην καρδιά σας, την κακία, το φθόνο, πετάξτε τον», τους λέει. Γιατί βλάπτει, έτσι με άλλα λόγια του είπε ο Κύριος. Έβλεπε μέσα ο Κύριος και έβλεπε μέσα ο Κύριος πάντοτε. Και θέλω να πω, το διαβάζεις αυτό, περνάει μέσα σου, φέρνεις την εικόνα του Κυρίου, θέλεις να κάνεις λέει προσευχούλα, ενώ είσαι κουρασμένος, του λέει καλόγρια, είμαι κουρασμένος και δεν μπορώ να κάνω. Δεν μπορείς να κάνεις, λέει. Πάρε διάβασε, λέει, ένα κομμάτι από ένα βίωνος Αγίου, να φέρεις μέρος στο κατόρθωμα του Αγίου, θα σου δώσει ελευθερά. Να κάνεις προσευχή, της λέει. Γιατί αλλιώς σε κουνάει ο διάβολος. Μελέτη νόμου Κυρίου είναι και αυτή. Τον Κύριο φέρνεις μπροστά σου. Και φέρνεις τον Κύριο μπροστά σου, δεν μπορεί παρά να αγιαστείς όποιος κι αν είσαι. Ο Κύριος αυτό ζητάει. Την καρδιά μας δική του. Έστω για μισή ώρα, έστω για 10 λεπτά. Έτσι είναι, πώς το κάνουμε. Συγχωρέστε με, για να δούμε τι ώρα είναι, και 13. Και μισή πιάσαμε. Περίπου και μισή, μάλιστα. Μπάς περιπτώσει. Δεν θα κάνω και είχε σκοπό, αλλά μια και έχουμε περί του νόμου του Κυρίου, θα συνεχίσουμε πάλι επί του Δαβίδ. Τι συμβαίνει, πώς πορεύεται εκείνος που μελετάει τον νόμο του Κυρίου. Ο Δαβίδ λοιπόν, αφού μελετούσε τον νόμο του Κυρίου και είπε «Ανταπόδωσες πολύ εν το φυλάσσιν αυτά». Εκείνος λέει που μελετάει τον νόμο του Κυρίου και τηρεί κατά το ανθρωπίνος δυνατόν. Λέμε ότι εφαρμόζουμε εκείνο όσο είναι δυνατόν. Ανταπόδοσης πολύ από το Θεό. Πολύ. Φύλαξον με Κύριε, του δίνει το δικαίωμα από εκεί και πέρα αυτού που μελετάει τον νόμο του Κυρίου, να του ζητήσει φύλαξον με Κύριε ότι επί σύ ήλπισα. Ζητάει την προστασία και την αρρωγή κατευθείαν από τον Κύριο. Σε σένα Κύριε έχω την ελπίδα, έχω το ήλπισα εδώ σημαίνει πάντο, έχω. Αυτό σημαίνει. Είπα στον Κύριο. Είπα στον Κύριο. Τον αποκαλεί Κύριο.
Κύριος μου είσαι εσύ. Εσύ είσαι ο Κύριος μου. Εσύ με προστάσεις, εσύ εντέλεσε, εσύ με μαθαίνεις, εσύ με φωτίζεις. Γιατί είσαι Κύριος μου. Γιατί ό,τι έχω πνευματικό, υλικό και ό,τι θα συναντήσω όταν φύγω από τον κόσμο, όλα είναι δικά σου. Των αγαθών που έχω εγώ, τα αγαθά που έχω, εσύ ανάγκη δεν τα έχεις. Εγώ τα έχω χρία, λέει. Των αγαθών μου, ου χρίαν έχεις. Ακόμη, της Αγίης της εν τη γη αυτού, εθαυμάστος εν ο Κύριος. Προσέξτε, λέει, στους Αγίους, τους τηρητάς του νόμου του, τους εθαυμάστοσε. Θα πεις κάτι, τι σημαίνει εθαυμάστοσε? Σε δόξασε. Δόξασε, μέσα στο νόημα. Τους κάνει θαυμαστούς. Δεν θαυμάζουμε τόσα θαύματα του Παύλου. Δόξα είναι παράλληλα, όπως είπε ο αδελφός. Δόξα. Δίνει δόξα ο Κύριος στους Αγίους. Και από τη δόξα εκείνη που έχει ο ίδιος. Λέει, εκεί που είμαι εγώ θα έρθετε κι εσείς. Ο Κύριος λέει καθαρά, όπου είμαι εγώ κι εσείς θα έρθετε. Τους δοξάζοντας με δοξάσω. Ε? Τους δοξάζοντας με δοξάσω. Ναι, αντιδοξάσω ημάς, λέει. Αντιδοξάσω ημάς. Εσείς με δοξάσατε, αντιδοξάζω. Θα σας δώσω εγώ τη δόξα μου. Που είναι ασύγκριτη η δόξα, η δική μας που λέμε δόξασε ο Θεός. Δόξασε ο Θεός. Αυτή μας φέρνει πολλαπλάσιο κέρδος. Λοιπόν, και θέλω να πω ακόμη, ο Κύριος εθαυμάστασε τους Αγίους που είναι στη γη. Άγιοι δεν είναι οι Άγιοι, είμαστε εμείς Άγιοι. Είσαι Άγιος, είσαι Κύριος. Λέει, πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης που πας. Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης. Δεν λέει για τους Αγίους που είναι στον ουρανό. Αυτά που ο άρτος που γίνεται σώμα Κυρίου, την ώρα που λέει την ευχή αυτή ο παπάς, πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης. Λέει, και εμείς να προσέξουμε, γιατί τώρα θα μας προσφέρει αυτά τα Άγια σε εμάς που είμαστε Άγιοι. Η ονομασία Άγια να φέρεται σε εμάς. Να φέρεται στους Αγίους που είναι στον ουρανό. Όχι. Αλλά Άγιοι, επειδή Άγια είναι εκείνα και επειδή πρόκειται να μας αγιάσουν τα Άγια που παίρνουμε. Και συνεχίζει και λέει τώρα, πάντα τα θελήματα, πάντα τα θελήματα, δηλαδή του Κυρίου, εν αυτής, όλα όσα ζητάει ο Κύριος, θέλει, αλλιώς να πούμε, γεννηθεί το θέλημά σου που λέμε, θέλει ο Κύριος, το θέλημα του να κάνουμε, το κάνουν οι Άγιοι. Γι' αυτό ο Κύριος κάνει θαυμαστούς τους Αγίους του. Εμείς, σύμφωνα με του Κυρίου το Λόγο, όπως και οι πρώτοι χριστιανοί, πορεύονταν πάνω στο θέλημα του Κυρίου. Στο δρόμο που ο Κύριος χάραξε. Σε αυτό το δρόμο που είπε στενή και τεθλιμμένη οδός. Πορευόμαστε το δρόμο αυτό. Την οδόν του Κυρίου. Γι' αυτό δεν λέγονταν χριστιανοί τα πρώτα χρόνια μέχρι τότε που πήγε ο Παύλος στην Έφεσο. Αντιόχεια. Αλλά απλώς επί της οδού Άγιοι ορμαζόταν οι χριστιανοί. Γι' αυτό και εδώ λοιπόν λέγει ότι οι Άγιοι εβάδισαν επί της οδού του Κυρίου και
πάνω στην οδό του Κυρίου είχαν τα θελήματα που είχαν να κάνουν, το θέλημα του Κυρίου. Τα θελήματα αυτού του Κυρίου εν αυτής. Για να δώσουμε το κέντρο πάνω σε όλα αυτά. Να πούμε ο Κύριος είναι ο νόμος για τον οποίο μιλάμε. Και σίγουρα ναι. Και σίγουρα ναι. Θα το εξηγήσω. Πριν κατέβει στον κόσμο ο Κύριος να μας δώσει προφορικά το νόμο που έχουμε γραπτό στην Καινή Διαθήκη, το έλαβε από τον πατέρα του, τον έλαβε το νόμο από τον πατέρα του. Τον έλαβε. Η εικόνα αυτής της σκηνής, η εικόνα αυτής της σκηνής που παραδίδει ο πατέρας στο γιο του τον Κύριο τον νόμο του, αν δεν παπατάει η μνήμη μου, μας αναφέρει ο προφήτης, ο Ισαΐας μάλλον, του λέγει θα κατέβει στη γη, είδε στον ουρανό ο Ισαΐας τον πατέρα να δίνει τον νόμο ο πατέρας, που ήταν και ο νόμος του Κυρίου, του γιου, αλλά έτσι πρακτικά το είδε. Πάρτο τον νόμο, κατέβα κάτω και κήρυξε το στους ανθρώπους. Και μάλιστα χαρακτηριστικά για, σε αυτή τη σκηνή αναφέρονται εκείνα που λέει ότι θα ανοιχτούν μάτια τυφλών, θα πάρουν πόδια οι παράλυτοι, θα ανοίξουν τα αυτιά αυτό που δεν ακούνε με τον νόμο σου, εννοεί πνευματική την περίπτωση εδώ πέρα, λέει καθέστα κάσε νόμον ευνών, λέει σε ένα σημείο, δηλαδή εσύ θα κηρύξεις νόμο στα έθνη, στους ειδωλάτρες, γιατί οι Εβραίοι τον γλώσσισαν νόμο ευνών. Στα εβραϊκά, τότε που το κάναμε και στο πανεπιστήμιο, νόμος καινούριος αναφέρεται με τη λέξη μισπάτ, μας το τόνισε ο καθηγητής. Του άρεσε πολύ το κομμάτι εκείνο να το λέει και να λέει ή ο πατέρας στέλνει το γιο, του δίνει καινούριο νόμο, μισπάτ, να κατέβει να το διδάξει στον κόσμο κάτω, τον καινούριο νόμο. Γι' αυτό είμαστε και καινούργιοι άνθρωποι με βάση το καινούριο νόμο. Για να μπορέσουμε εμείς οι χριστιανοί του 21ου αιώνα να σταθούμε στα ποδάρια μας όσο είναι δυνατόν, όσο μας δωρίζει ο Κύριος, για να έχουμε την όποια στιγμή τη δύσκολη το Κύριο παρόντα να μας ενισχύει, πρέπει να έχουμε παρόντα και παρέα μας με το Άγιο Καιρό Βιβλίο του Νόμου Του. Είτε είναι ψαλτήρι, είτε είναι Καινή Διαθήκη, είτε Παλαιά Διαθήκη, νόμοι του Κυρίου είναι αυτοί, μας πλουτίζουν, μας αποθησαυρίζουν τους θησαυρούς που υπάρχουν μέσα στην ψυχή. Και αυτή την ώρα που χρειάζεται, μας μιλάει με τον τρόπο που ο Κύριος γνωρίζει. Στα άδυτα της ψυχής μας, εκεί που δεν μπορούμε να εισέλθουμε εμείς, εισέρχεται ο νόμος του Κυρίου και κάνει την διεργασία ώστε να γίνει η μεταστροφή που αναφέραμε προηγουμένως. Συνεχώς προς το καλό, συνεχώς χωρίς να πάρουμε είδηση, γιατί δεν αντέχουμε να δούμε τη μεταστροφή αυτή εμείς. Είναι έργο Θεού. Τα έργα του Θεού, ούτε ο νους, λέει, πώς το λέει εκεί, επί καρδία ανθρώπου, ούτε κανέβη, λέει. Ούτε τα μάτια μπορούν να τα δούνε, ούτε το μυαλό να τα καταλάβει, ούτε τα αυτιά να τα ακούσουνε. Αόρατα και μυστικά συντελούνται μέσα μας. Εδώ είναι ο θησαυρός. Αυτόν τον θησαυρό εμείς φυλάμε. Όχι της Βεργίνας. Δηλαδή
Έχουμε το χρέος να φυλάξουμε αυτό εδώ το θησαυρό. Να είναι ευλογημένο και να μας φωτίζει και να διατάμε την επόμενη φορά. Θέλω να πείτε κάτι. Να μου λέτε, όταν λέμε καρδία στη γραφή μέσα, εννοούμε το όργανο, την καρδιά ή μήπως εννοεί τίποτα άλλο? Όχι, όχι. Την ψυχή, ας πούμε. Το όργανο της καρδίας δεν είναι. Ναι, είναι, αυτό, όχι, είναι πνευματικό περιεχόμενο η καρδιά που λέει μέσα. Ναι, θα το βρω, να το φέρω από το ψαλτήρι του Δαβίδ που το σχολιάζει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Δεν είναι το όργανο που κυκλοφοράει το αίμα. Ναι, δεν έχει καμία σχέση εκείνο με εκείνο. Γιατί άλλος μπορεί να έχει ξένη καρδιά. Και να βερδάει και να σου λέει. Η ψυχή λέγεται καρδιά. Ναι, έτσι είναι. Η ψυχή. Έτσι. Να είναι ευλογημένο, ευχαριστώ πολύ. Σήμερα ο Θεός ευλόγησε, είμαστε παραπάνω από ότι είμαστε περισμένη φορά. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Πάτερ ημών, ο Ιησούς Χριστός, διασκείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, διεκδικεί το θέλημά σου, ως τον αιώνα και επί της γης, τον άρτον ημών των υπηρέσεων, δώσε ημίς σήμερα και άφεσε ημίς τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίαμε τις οφειλέτες ημών, και ημίς ενέργειες ημάς πειρασμών, αλλά είσαι ημάς τα πόδια του καιρού. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, και λέει ο Χριστός εμάς. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Άρα που λέει το ρητό, μη φοβού το μικρό πίμνιο. Όλο πατήρ μου δώσει μη φοβού τη βασιλεία. Αν τώρα ο κύριος πάντα πολλά, το λίγο. Βέβαια. Το μικρό πίμνιο είναι του Χριστού, δεν είναι το πολύ. Μα έτσι λίγη. Αλλά είδες όπου το δέχτηκε και τον ένα και τον γαλάξε μου. Το κάπου το έλεγα χτες. Γιατί λέει πολύ κοιτή, ο λίγη δέχτηκε. Ναι. Ακούστε μου λέει χτες. Κάλεσε λέει στο